σε ένα μικρό ανθρωπάκι το οποίο κάθε φορά που του γαργαλάω το πόδι κουνιέται το χέρι του. Και πώς καταλαβαίνει ότι του γαργαλάς το πόδι? Το καταλαβαίνει επειδή το καλώδιο έχει ενωθεί με ένα καλώδιο από εδώ πέρα πίσω, συνδέεται με το microbeat και με το σωστό προγραμματισμό μπορεί και το καταλαβαίνει. Πολύ ωραία. Και να ρωτήσω κάτι, έχεις συνδέσει κάτι, έχεις βάλει κάποιο υλικό κάτω από το ποταράκι του? Ναι, έχω βάλει αλουμινόχαρτο επειδή είναι πολύ καλός ο όγκος ενέργειας. Πολύ ωραία είναι. Είναι ο λυπημένος κλόουν. Πείτε το και έτσι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Μπράβο. Τι έφτιαξε σήμερα? Έφτιαξε ένα ρομπότ που άμα το καργαλήσει λίγο στην πατούσα αρχίζει και κουνάει τα χέρια του. Τέλεια. Και τι τεχνολογία χρησιμοποίησες? Με microbeat. Ωραία. Και με πολλά καλώδια. Ωραία. Τι άλλο, πώς κουνούνται τα χέρια του, τι έχεις χρησιμοποιήσει? Έχω βάλει μέσα στο ρομπότ που είναι από χαρτόνι, έχω βάλει έναν κινητήρα. Τέλεια. Που εδώ πέρα αυτό συνδέεται με τον κινητήρα και μόλις λάβει αυτή την εντολή ο κινητής αρχίζει και βλέπει. Τέλεια. Να πει την μπαταρία. Πάρα πολύ ωραία. Και έχεις φτιάξει και το πρόγραμμά σου σε τι γλώσσα προγραμματισμού? MateCode. Πάρα πολύ ωραία. Σου άρεσε? Ναι, ήταν πολύ ωραία. Μπράβο, Γιάννη.